σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, τρίτη αγωνιστική σήμερα για το κύπελο και οι Black Mamba αντιμετωπίζουν τους αλπινίστες. Όλα είναι έτοιμα σιγά σιγά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Black Mamba οι οποίοι ξεκινούν με Γαλάτη, Ρεπάνη, Δημήτρη Μονέο, Πολωτάκη και Νακόπουλο. Ενώ από την άλλη οι αλπινίστες ξεκινούν με Γούλα, Καράβη, Λιμπερόπουλο, Ραγκισκάτο και Σικάρι. Πρώτη επίθεση για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Έχουμε πόδι και έχουμε 14 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Στην επαναφορά ο Καράβης. Ο Βερόπουλος θα πάρει το πρώτο σου του μάτς. Άστοχο το τρίποντο. Θεμάζεψε ο Ρεπανής. Παίζει γρήγορα για τον Μονέο, Νακόπουλος. Ρεπάνης, ένα δίποντο τώρα του Μπολωτάκη, ευστοχή αυτός και θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Οι αλπινίστες οι οποίοι ψάχνουν την νίκη σήμερα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση του κυπέλου. Από την άλλη, Black Mamba με δύο νίκες έχουν καταφέρει να προκριθούν ήδη. Οι σημερινοί γηπεδούχοι έχουν επικρατήσει κόντρα στην Οκλαλιώμα με 93-49 και κόντρα στο Πολιά Σάρξ με 55-86. Ενώ από την άλλη οι Άλπινις κέρδισαν τους Σάρξ με 52-50. Ωστόσο, ιτήθηκαν από τους Οκλαλιώμα με 58-35. Στην επίθεση παραμένουν έτσι τώρα οι γηπεδούχοι. Πανέφερε ο Νακόπουλος, Μονέος από το πλάι, δεν σημαδεύει σωστά. Κρατούν ωστόσο οι Black Mamba. Νακόπουλος για 3, όχι. Λιμπερόπουλος εκεί σε καλύτερη θέση, καθαρίζει. Και φεύγει ο Καράβης τώρα στην επίθεση. Ραγκισκάτος. Σικάρης, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Ρεπάνη ψάχνει τη μακρινή πάσα. Αλλά και αυτός θα την κάνει αρκετά δυνατά. Δεν μπορείς εκεί να πάρει ο Μονέος. Συνέχεια έτσι. Με την κατοχή να είναι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Λιμπερόπουλος πάει κόντρα σε όλους, θα τους νικήσει κιόλας, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 2-2. Ρεπάνης. Γαλάτης βλέπει τις επιλογές του, Μονέος στην περιφέρεια, εκτελεί για 3, δεν θα το βάλει. Παραϊκάζει ο Καράβης. Στρέφει η άμυνα των Black Mamba. Ραγκισκάτος για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Και τώρα Νακόπουλος. Πιέζεται ψηλά. Και έρχεται και το καλάθι τώρα για το 4-2. Μπροστά λοιπόν η γηπεδούχη. Σικάρης, άφησε στον Καράβη. Θέλησε ξανά αυτός να συνεργαστεί με τον Σικάρη. Το κατάλαβαν ωστόσο οι γηπεδούχοι και έκλεψαν. Ο Νέος πήγε στην κίνηση τον Γαλάτη. Αυτός εξαιρετικά θα τροφοδοτήσει τον Ακόπουλο, ο οποίος δεν έχει κανένα θέμα να τελειώσει τη φάση για το 6-2. Καράβης, Φραγκισκάτος. Πώς με σχωρείτε, ο Γούλας ήταν νωρίτερα, τώρα είναι ο Φραγκισκάτος. Γούλας ξανά, θέλει να αποφύγει τον Ακόπουλο. Φύγει έξω, Καράβης χωρίς ισορροπία, θα πάρει το φάουλο από τον Ακόπουλο. Δίνει και τα χέρια οι δύο παίχτες. Ευκαιρία τώρα για τρεις βολές του Καραβή. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό των γηπεδούχων.
Χαμένη η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Έχει και μια τρίτη βολή να εκτελέσει τώρα. Να τη χάσει και αυτή, δεν πήραν τίποτα από τις τρεις βολές οι Αλπινίστες, ωστόσο παραμένουν στην επίθεση. Θα γυρίσει κάτω σε αυτόν τον Λιμπερόπουλο. Έχει και φόρο και χρόνο για να σημαδέψει ώστε εκείνος και θα το κάνει. Ό,τι δεν έκανε νωρίτερα ο Καράβης από τις βολές θα το κάνει τώρα ο Λιμπερόπουλος με αυτό το τρίποντο. Με το 6-5. Ρεπάνης. Σουτ για δύο πόντους, εύστοχο κιόλας από τον Μπολοτάκη. 8-5. Φραγκής κάτω κατεβάζει. Καράβης πάσα στη γωνία. Ο Γούλας θα πάρει το σουτ για δύο, νομίζω. Δεν μπορούσε και να καθαρίσει το rebound το... ο Γαλάτης. Καράβης. Γούλας, με συγχωρείτε. Τώρα είναι ο Καραβής, πίσω ανεβάζει ταχύτητα, υψώνει κιόλας, δεν είναι καλό το τελειωμά του. Έχει φύγει στην άλλη πλευρά ο Μονέος. Τον ακολουθεί ο Φραγκισκάτος, δεν μπορεί να τον σταματήσει, αλλά θα του παίξει άσχημο παιχνίδι εδώ η μπάλα. Φραγκισκάτος, δεν είναι καλή η πάσα. Και πάλι τώρα στην επίθεση η Black Mamba, γρήγορα. Νακόπουλος. Θα δεξιέσει δύο Μπολοτάκης. Γαλάτης έπαιξε με τον Μονέο. Κάνει σταυρωτές, σηκώνεται μετά από τρίπλα. Στοχή. Και μαζεύει ο Γούλας. Αφήνει στον Καραβή. Αυτός θα το πάρει από την κορυφή. Κοντό το σουτ. Βρίσκει σίδερο η προσπάθειά του. Παραμένει το 8-5. Ρεπάνης πέρασε ανάμεσα από δύο την πάσα. Έκλεψε όμως ο Καραβής. Είναι μόνος του εναντίον σε τρεις παίχτες εκεί. Πήγε στην ατομική προσπάθεια, δεν του βγήκε σε καλό και τώρα ένα κόπουλο στην άλλη πλευρά. Ο Νέος. Ένα δίποντο από τον Μπολοτάκη δίνει και πάλι τη λύση ο ίδιος για το 15. Καραβής. Λάθος και πάλι από τους Άλπινις. Νακόπουλος, σαν σε προπόνηση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το δεξί lay-up. Το 15. Και έχουμε και την πρώτη διακοπή για time-out. Επιστρέψαμε μετά το time-out με τους γηπεδούχους που έχουν πάρει ένα προβάδισμα 7 ποντών τώρα. Και τον Νακόπουλο και τον Μπολοτάκη. Είναι αρκετά αποτελεσματική για τους Black Mamba μέχρι στιγμής. Καράβης. Θα χάσουν. Ακόμα ένα λάθος στην λίστα για τους Άλπινις. Μόνος εδώ θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πλέον. Κάνει την δεύτερη. Παραμένει το 13-5 Λιπερόπουλος. Κατά ο Σικάρης αφήνει έξω. Ένα σου τριών πόντων τώρα για τους Άλπινις. Δεν είναι καλό. Παραμένουν έτσι κολλημένοι στους 5 πόντους οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Ρεπάνης θα πάρει την πάσα του Νακόπουλου, που ζητάει πάλι στο πλάι, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Μπολοτάκη για να κάνει αυτό τη δουλειά από κοντά και να φέρει στο συν 10 πλέον την ομάδα του. 15-5 για πρώτη φορά διψήφια η διαφορά σήμερα. Καραβής έπαιξε με τον Λιμπερόπουλο. Μακρινός, ένα σούτ από το πλάι, εύστοχο. 15-7.
15-8, με συγχωρείτε, ήταν για 3 το σιού του. Αριστερό χέρι τώρα ο Γαλάτης, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Καράβης κουβαλάει, επιστρέφει όμως άμεσα η άμυνα των Black Mamba. Λιβερόπουλος κάνει την περιστροφή, ωραία πέρασε για τον Σικάρη και αυτός θα γυρίσουν την μπάλα στην περιφέρεια τώρα οι Alpinists. Δεν ήρθε το καλάθι, είναι ευκαιρία όμως, πάσιμο της μέσης στον αέρα, πολύ ωραία και δύσκολα εκεί ο Καράβης θα καταφέρει να σκοράρει για το 15-10. Να που τώρα οι Alpinists βγάζουν μια μικρή αντίδραση και ρίχνουν την διαφορά στους 5. Ο νέος για 2, δεν του κάνει ούτε τώρα το χατήρι μπαλά. 2 και 10 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ευκαιρία για τους άκρους ώστε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Σικάρης πήρε την ασίστ, θα βάλει το καλά, θα πάρει και το φαουλ. Πολύ ωραία για τον τροφοδότης ο Καράβης, που από εκτελεστής τώρα γίνεται πασέρ. 15-12 πλέον. Και έχουμε και δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα. Ο Καρίκας πέρασε το μάτς, διεκδικεί τώρα και το rebound. Βάλε εδώ επάνω στον Ρεπάνη. Να τεχθούν μακρινό. Ρεπάνης κατεβάζει ξανά. Από κοντά ο Μπολοτάκης, ακόμα ένα καλάθι από τον ίδιο. Έχει γίνει κακός μπελάς μέχρι στιγμής για την άμυνα των Alpinists. 17-12 τώρα το σκορ. Μακρινός, Καρίκας γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι να πηδάει μπάλα, θα καταλήξει μέσα τελικά για το πρώτο δικό του καλάθι. 17-14. Ο νέος πήρε το σκριν, έμεινε με τον Σικάρη πάνω του. Υποπίεση το σουτ και εύστοχο. 19-14. Μακρινός Σικάρης. Σικάρης δεν σχωρείται. Γυρίζει, fade away, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα Μονέος θέλει να πλησιάσει, έχει δεχτεί το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. 21-14 με το Μονέο να ανέβαζει ταχύτητα και να έχει την ευκαιρία τώρα για ένα έμεσο τρίποντο. Θα βάλει και την βολή. 22-14. Φραγκίσκα τους επέστρεψε και φτιάχνει τώρα την επίθεση των Alpinists. Καρίκας ζήτησε για να πάρει ένα μακρινό διποντό, δεν σημαδεύει σωστά, ψηλότερα εκεί ο Γαλάτης για να μαζέψει το rebound και ο Νακόπουλος περνάει. Μονέος αμέσως εκτελεί και αυτό μέσα, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται και αυτό σίγουρα δεν είναι καλό για τους Αλπινιστές. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Στέγεται στον αέρα εκεί και πιεζόμενος ο Βακρινός, δεν σημαδεύει σωστά. Φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ το 24-14. Επιστρέψαμε για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος, η οποία μόλις ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα εδώ στην Τζοφρία. 24-14 το σκορ, μια διαφορά 10 πόντων έχουν καταφέρει να χτίσουν τώρα οι Black Mamba. Με τον Δημήτρη Μονέο να παίρνει μπρος στα τελειώματα της πρώτης περίοδου και να ανεβάζει έτσι την απόσταση σε διψήφιο νούμερο. Και ο Μπολετάκης μέχρι στιγμής είναι μια μόνιμη απειλή
για την άμυνα των Alpinist, οι οποίοι βρίσκονται να κυνηγούν τώρα. Μακρίνος έκλεψε και ο Χάρικας αυτός τον σικάρι και αυτός με τη σειρά του στον Φαγκής κατώ. Σικάρις παίζει με πλάτη, γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, δεν βάζει πολύ δύναμη. Έχει φύγει ο Νακόπουλος στην άλλη πλευρά, θα χτυπήσουν γρήγορα η Black Mamba με τον Νακόπουλο να ανεβάζει το σκορ στο 26-14. Καρίκα στα αριστερά. Εκτελεί για τρεις, ο Βακρινός δεν ήταν άσχημο το σούτ, αλλά δεν έφερε και τις τρεις πόντους. Παντόπουλος έπαιξε με τον Γαλάτη. Κρατάει αυτός με τον Καρίκα να του κλείνει τον δρόμο, Νακόπουλος στα αριστερά. Φαντόπουλος αυτός θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα μπει. Δεν αλλάζει το 26-14. Ποντίκας. Μακρινός και τώρα και πάλι θα πάρει. Ύψωσε, δεν σημάδεψε σωστά και τώρα φεύγει ο Μονέος στην άλλη πλευρά. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν λύση στον εφηνιδιασμό των Black Mamba οι Alpinist. 28-14 με τον Μονέο να είναι αυτή την φορά αυτός που ξεχύθηκε στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό είναι και το παιχνίδι των Black Mamba. Τους αρέσει πάρα πολύ να τρέχουν, να χτυπούν στον εφηνιδιασμό και ξέρουν να το κάνουν και πολύ καλά. Σικάρης τώρα πήρε το φάουλ. Έγινε η αλλαγή. Με τον Καράβι να επιστρέφει. Φραγκισκάτος επανέφερε για τον Σικάρη. Έχουμε βήματα. Λάθος λοιπόν εδώ από τους φιλοξενούμενους. Κατοχή περνάει στα χέρια των Black Mamba και παίρνει ο Νακόπουλος. Και να γυρίσει ο Γαλάτης, τα έκανε όλα καλά. Στο τελείωμα τα χάλασε και συνέχεια της φάσης υπήρξε φάουλ πάνω στον Καραβή. Συνέχεια τώρα με Φράγκης κάτω και Καράβης, παίξε με τον Καρίκα. Δεν είναι καλή πάσα του, τρέχει ο Νακόπουλος, θα την πιάσει ο Καράβης για να γλιτώσουν ένα εύκολο καλάθι εδώ οι Alpinist. Ανέφερε ο Μονέος. Μπαίνει και εκτελεί αμέσως ο Μπολοτάκης. Ευστοχή. 30-14. Φαγκής κάτος. Και ο Καράβης. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Και πάλι θα τρέξουν οι Black Mamba. Ο Νέος με τα αριστερό χέρι τελειώνει τη φάση. 32-14. Σε φεύγουν σιγά σιγά στην διαφορά οι γηπεδούχοι. Το συν 18 έχουν καταφέρει να βρεθούν τώρα. Μια ανάσα από το συν 20. Τρίποντο εύστοχο από τον Ποντίκα. Ποιο θα μειώσει, 32-17. Και αυτό είναι και το πρώτο καλάθι των Alpinist. Στην τρίτη περίοδο, στην δεύτερη περίοδο με συγχωρείτε. Δεν έρχεται η απάντηση από τον Γαλάτη. Φαγκής κάτος. Καράβης είδα απέναντι τον Ποντίκα, αυτοχή τώρα. Είχε την αυτοπεποίθηση από το δικό του στόχο σου νωρίτερα. Μπολοτάκης έχει το φάουλ. Και έχουμε και αλλαγές για τους άσπρους. Λιβερόπουλος και Καβαδίας
παίρνει τώρα στο μάτς. Μέσα η δεύτερη βολή. 33-17. Φέγγις κάτος. Σηκώνεται για δύο από το πλάι, σημαδεύει σωστά. 33-19. Μονέος. 5-20 πριν το ημίχρονο. Ανεβάζει ταχύτητα, πάει κόντρα σε δύο, δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. 35-19. Καράβης τώρα για τους άσπρους, πάσα πίσω από την πλάτη για τον Λιμπερόπουλο. Πρέπει να πω στην μπάλα του, κάνε το φάουλ εκεί ο Νακόπουλος. Την ώρα που προσπάθησε να διεισδύσει. Καράβης. Ο Λιμπερόπουλος, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Λίγο έλειψε ένα σκόραρι κιόλας, θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη από τον Λιμπερόπουλο, 35-20. Χαμένη δεύτερη, να δούμε ποιος θα πάρει το rebound, τον Ακόπουλος και θα δεχτεί και το φάουλ. Του έκοψε τη φόρα εκεί ο αντιπαλός του. Φαντόπουλος. Δυνατή η πάσα, δεν μπόρεσε να την υποδεχτεί καλά ο Γαλάτης, έγινε το λάθος. Καράβης. Πάσα έξω για τον Φεγγισκάτο. Αυτός αφήνει στον Ποντίκα. Δεν μπορεί να σημαδεύει σωστά. Δεν φτάσει ούτε καν Στεφάνη. Βαλέει Φαντόπουλος τώρα με τρεις από τις φανέλες γύρω του. Επιστρέφουν στην άμυνα οι Άλπινις. Μονέος αφήνει έξω. Ακόπουλος ηρεμεί την κατάσταση. Έπαιξε με τον Γαλάτη. Εκείνος βρέθηκε στο παρκέ. Με συγχωρείτε. Ο Πολωτάκης ήταν. Ο οποίος ενώ έπεσε στο παρκέ. Κατάφερε να σκοράρει. Για το 37-20. Πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής ο Πολωτάκης. Λιμπερόπουλος εδώ θα κάνει ωραία κίνηση, πάσα στη γωνία, Φραγκισκάτος προσποιείται ωραία για να ξεμαρκαριστεί. Αστοχή στην συνέχεια όμως το σουτ. Γαλάτης. Φαντόπουλος. Ζητάει το σκριν. Χάνει ο Φαντόπουλος και κάνει και το φαουλ. Μπερδεύτηκε εκεί στην τρίπλα, τον πίεσε καλά και ο Καράβης. Τον ανάγκασε να κάνει το λάθος και το φάουλ στην συνέχεια. Ενώ επιστρέφει ο Ρεπανής. Κάτι λένε μεταξύ τώρα οι δύο διαιτητές. Αλλάξει η κατοχή λέει ο ρέφερι, είναι επιθετικό φάουλ, οπότε παρόλο που είναι πέμπτο ομαδικό δεν έχουμε πολλές. Λιμπερόπουλος εδώ κλείστηκε, προσπάθησε να βρει τον Φραγκισκάτο αλλά η πάσα του κατέληξε κατευθείαν στις κερκίδες. Προσποίηση, πέρασε ο Πολωτάκης, πήγε προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Άλπινις τώρα.
Γεσέγγι από τους διαιτητές στον Λιβερόπουλο για την φάση νωρίτερα. Χαμένη βολή. Και έχουμε και μια παρατήρηση στον Λιβερόπουλο, ο οποίος συνέχισε να τα λέει και με, τον, με τους διαιτητές. 38-20. Στο συν 18 πλέον η Black Mamba. Βαγισκάτος. Ροκαράβης. Πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Την μπάλα είναι και πάλι για τους Αλτινείς, καθώς δεν μπορούσε να γραπώσει την μπάλα για να καθαρίσει την φάση ο Νακόπουλος. Από την baseline τώρα θα επαναφέρουν οι άσπροι, οι οποίοι έχουν 14 δευτερόλεπτα. Παντόπουλος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Υψώνει εκεί ωραία ο Καράβης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 38-22. Ο νέος. Έχασε. Συνεχίζει ο Καράβης. Φραγκισκάτος Λιβερόπουλος. Γύρισε πλάτη, ο Καράβης θα εκτελέσει, όχι καλά. Και συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Φραγκισκάτο. Στη θέση του τώρα ο Βακρινός. Το ρεπάνης επαναφέρει για τον Μονέο. Κρατάει ψάχνει χώρο, κερδίζει το φάουλ χαμηλά από τον Βακρίνο. Και έτσι φτάνουν και τα 5 ομαδικά και οι Αλπινίτς, γι' αυτό είναι ήδη στημένος στην γραμμή ο Μονέος. Χάνει την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. Εδώ 39-22. Ένα σούτ από το πλάι, όχι καλό. Και τώρα ένα κόπουλο σε χώρο για να τρέξει μπροστά του Λιβερόπουλος. Ο οποίος θα μαζέψει τώρα το επιθετικό rebound. Έτσι γρήγορα ο Βακρινός. Έχασε για λίγο την τρίπλα, μπερδεύτηκε, κράτησε ωστόσο. Και παίζει τώρα με τον Μποτίκα. Καράβης. Πάσα στην απέναντι γωνία. Καβαδίας. Νακόπουλος πήρε. Και ο Μονέος εκεί σε ένα γνώριμο σκηνικό. Φεύγει ολόμοναχος στην άλλη πλευρά. Εύκολο καλάθι για το 41-22. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Διαφορά και πάλι στο συν 19. Καβαδίας δεν μπόρεσε να πάρει. Ακόμα ένα κλέψιμο από τους Black Mamba. Ρεφάνης στον αέρα, βρήκε και συμπαίκτη. Πάσα έξω. Μονέος βρέθηκε το μαρκάρι στο σουτ. Δεν ήρθε όμως το τρίποντο. Ψηλότερα ο Νακόπουλος. Και πάλι Μονέος αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει. Θα το κάνει πολύ καλά, αλλά τα χαλάει στο τελείωμα. Μια επίθεση τώρα 22 δευτερόλεπτων για τους Αλπινείς. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση ο Καράβης και έτσι αφήνει το τελευταίο σουτ στους Black Mamba. 10 δευτερόλεπτα. Νακόπουλος. Φεύγει η μπάλα, καταλήγει στα χέρια του Μονέου. Αυτό σηκώνεται στη λήξη του χρόνου και εκτελεί. Θα βάλει το τρίποντο και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. 44-22 το σκορ. Οι δύο παιδάδες επιστρέφουν και πάλι στο παρκέδο στην Ζωφρία για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος του μάτς. 44-22. Δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας, με τους γηπεδούχους δεν έχουν καταφέρει να απομακρυνθούν στο συν 22 πλέον.
με τον Δημήτρη Μονέο μέχρι στιγμής να κάνει πολύ καλή δουλειά για λογαριασμό των γηπεδούχων. Να έχει και τη συμπαράσταση του Νακόπουλου, του Μπολοτάκη. Γενικότερα οι γηπεδούχοι δείχνουν να είναι πιο έτοιμοι για το σημερινό παιχνίδι. Καράβης πέρασε ανάμεσα από δύο, μια εξαιρετική πάσα για τον Σουκάρη. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ από την τρύπα εκεί της Βελόνας. Πέρασε την μπάλα, 44-24. Διαφορά Στρογγυλά, Στρογγυλά τώρα στους 20. Παντόπουλος πέρα την baseline, δεν καταφέρει να ευστοχίσει αυτό το ανάποδο lay-up. Και τώρα Καράβης. Σε κανέναν δεν κατέληξε η πάσα του, ούτε ο Φραγκισκάτος, ούτε ο Γούλας ήταν εκεί πέρα. Ρεπάνης. Παντόπουλος. Καλά τους τη δίνει ξανά. Αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Γούλας έπαιξε με τον Σικάρη και πάλι θα πάρει. Γούλας στα αριστερά, με το δεξί χέρι τελειώνει ωραία τη φάση. 44-26. Ένα μικρό σερί 4-0 για τους φιλοξενούμενους. Ρεπάνης βγαίνει από τα σκρίν ο Μονέος. Θα σηκωθεί τώρα για 3. Ασογοντοσούτ, μάχες εκεί στο παρκέ. Κερδισμένη τελικά η Black Mamba. Και θα γίνει για το φάουλ από τον Γουλά. Θα αποσυρθεί τώρα ο Γούλας, από ό,τι άκουσα είναι το τρίτο δικό του φάουλ αυτό. Στην θέση του πέρασε ο Βακρινός. Ο νέος Νακόπουλος θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη και πολύ καλά θα κάνει. 44-47, με συγχωρείτε, 26 τώρα. Εγκυσκάτος, Βακρινός, τον κλείνει ο Εφαντόπουλος. Ωραία και πάλι η πάσα. Έκλεισαν δύο παίχτες πάνω στον Βακρινό. Βρήκε τρόπο όμως να περάσει για τον Καράβη. Και έγινε το 47-28. Πήραν εδώ οι Άλπινις. Βακρινός τρέχει. Παίρνει έξω, Φραγκισκάτος, έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει. Σικάρης ψηλότερα, δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του, η Φαντόπουλος καθαρίζει. Και αφήνει στον Ρεπάνη και αφήνει με τη σειρά του στον Μονέο. Πέστρεψε η άμυνα των Άλπινιτς. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση εδώ η Black Mamba. Έσοχο το δίποντο για το 49-28. Κάνουν μια φορά εκεί γύρω στους 20 πόντους οι γηπεδούχοι. Λιβερόπουλος πάσα στην αδύνατη πλευρά. Δεν είναι μόνος του. Ο Καράβης δεν καταφέρει όμως να πετύχει κάτι και ο Μονέος τώρα φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Θα πάρει και την ασίστ του Νακόπουλου για το 51-28. Λιβερόπουλος. Μακρινός από τα δεξιά, τώρα το τρίποντο στο πλάι του ταμπλό. Βρήκε η μπάλα. Νακόπουλος γρήγορα γρήγορα εκτελεί. Φαντόπουλος πρόλαβε. Νακόπουλος όχι, δεν θα πάρει τελικά το σουτ ξανά. Πάσα του θα κόπει από τα πόδια του Βακρινού. Μονέος. Πήρε το screen, θέλησε να συνεργαστεί με τον Γαλάτη, δεν συγκράτησε αυτό στην μπάλα στα χέρια του. Στην επίθεση τώρα οι Άλπινιτς. Μακρινός. Άφησε έξω ξανά. Καράβης γυρίζει ωραία το κορμί του. Βακρινός έχει μείνει μόνος του. Δεν έβαλε όμως δύναμη.
τώρα Νακόπουλος. Μονέος θα το πάρει από την γωνία, θα σημαδέψει ο Σταυτός. 54-28. Και όλο και ανέβαινε η απόσταση. Στο σύν 26 πλέον η γηπεδούχη, μειώνει εδώ ο Καραβής. Ένα τρίποντο. 54-31, Νακόπουλος. Πήρε ο Μονέος, κάνει το βηματάκι πίσω, εκτελεί μπροστά από τον Λιμπερόπουλο, θα ευστοχίσει. 56-31. Σικαρίς δεν μπορεί να συγκρατήσει. Αρεπάνης, θα δεχτεί το φάουλο από τον Λιμπερόπουλο. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Φαντόπουλος θα περάσει τον πάγκο στην θέση του ο Μπολοτακής. Ρεπάνης πάει στον Ασμέναν. Θα βγει νικητής, φαγγείς κάτω τώρα για τους άστρους. Άσε στον Βακρινό, αυτός σκόρσε για 3 σερβολ. Ο μεσχωρείτε δεν ήταν ο Βακρινός, ο Ποντίκας ήταν που πήρε την εκτέλεση. Ο νέος. Νακόπουλος. Μολοτάκης εκτέλεσε από το πλάι, μπαλαστημένη στα χέρια του Ρεπάνη. Αυτός θα αξιοποιήσει τη δεύτερη ευκαιρία του για το 58-31. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά τώρα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Με τους Black Mamba να εξακολουθούν να κυριαρχούν. Ο Φραγκισκάτος σημαδεύει σωστά από την δεξιά γωνία. 58-34. Καλά της έπαιξε με τον Μπολοτάκη, του έδωσε ξανά εκείνος. Ίδια απάντηση από τον Γαλατή. 61-34, μία σου και μία μου, λέει τώρα ο παίκτης στον Black Mamba. Σικάρης, θα φτιάξει μόνος του αυτή την επίθεση, θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Και θα πάει τώρα στη γραμμή για δύο βολές. Πηδάει μπάλα δύο φορές, καταλήγει εκτός τελικά, δεν αλλάζει το 61-34. Ρεπάνης, ωραία κίνηση, δεν θα του κάνει όμως αγατήρη μπάλα. Καράβης. Ζήτησε ο Φραγκισκάτος, το θέλει αυτό το σούτ, δεν θα το βάλει. Μπάλα στην γωνία. Και πάλι ο Φραγκισκάτος. Θα εκτελέσει ξανά, ούτε τώρα. Δύο συνεχόμενα στο τρίποντο από τα δικά του χέρια. Νακόπουλος. Σε δύο πόντων από τον Μπολοτάκη. Τόσο εύκολα, 63-34. Ποντίκας. Λιμπερόπουλος. Στον Καράβη, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Υπάρχει φάουλ από τον Μονέο. Και έχουμε και την αλλαγή για τους Αλπινείς. Ο Κάρικας θα πάρει την θέση του Σικαρή. Και τώρα Νακόπουλος. Μονέος σηκώνεται με περίσσιακή αυτοπεποίθηση. Και πάλι θα σημαδέψει στα 66-35. Μονέος ποιος για ακόμα ένα μάτς. Είναι καθοριστικότατος για τους Black Mamba. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και σήμερα κοντά στους Alpinists. Είναι γενικά ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής.
πάρει και την μπάλα στα χέρια του. Με το ένα χέρι μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Έφτασε κοντά εδώ σε ακόμα ένα δίποντο. Καράβης πάει όλο το δρόμο, δεν τελειώνει καλά. Νακόπουλος. Ένα και 25 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Ο νέος περνάει, μετράει κανονικά το καλάθι. Δεν είναι μεγάλη αντίδραση εδώ από την άμυνα των Alpinists. Θα το πληρώσουν. Αυτός έχει την ευκαιρία για ένα μέσο τρίποντο ο νέος. 68-35 πλέον. Και 69-35 τώρα. Αυτό σκοράρει και με τη συμπληρωματική βολή. Ο Ντίκας. Χωρίς δεύτερη σκέψη, κάνει airball όμως. Ρεπάνης, Νακόπουλος. Ωραία σκαστήπασε για τον Μπολοτάκη. Θα την αξιοποιήσει εκείνος. 71-35 τώρα μπαίνουν όλα για τους Black Mamba. Η διαφορά έχει ξεφύγει ήδη. Με άλλη άνεση παίζουν πλέον οι γηπεδούχοι. Ο Βερόπουλος σόριασε και τον Μονέο. Ήρθε το καλάθι από τον από 14 από τον Γουλά. 71-37. Δίποτε τώρα του Μονέου, όχι καλό. Καθαρίζει σε δεύτερο χρόνο ο Καρίκας και αφήνει στον Ποντικά. 17 δευτερόλεπτα για μια τελευταία επίθεση στον Αλπινίς. Στα 10 θα πάρει την εκτέλεση ο Ποντικάς, ο οποίος ψάχνει το τρίποντο στις τελευταίες φάσεις. Πέρασε πάσα του Μονέου, Νακόπουλος στη λήξη του χρόνου, θα ευστοχίσει. 73-37. Και αυτό είναι και το σκορ μετά το πέρας του τρίτου δεκαλέπτου. Πλέον έχει ξεφύγει για τα καλά, 73-37 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα έχουν στα χέρια τους οι Black Mamba, οι οποίοι μπήκαν αποφασιστικά στην τρίτη περίοδο και μπορούμε να πούμε πως έχουν καθαρίσει το παιχνίδι. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να μπορέσουν να πάρουν κάτι καλό από το σημερινό μάτς οι Alpinists. Ο Μπολοτάκης τώρα θα τρέξει. Νακόπουλος. Ο νέος, όχι τώρα πήρε ο Μπολοτάκης, νωρίτερα ήταν ο Γαλάτης, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει και για τρεις. Ίσα-ίσα βρήκε ο Στεφάνη μπάλα. Φέγγις κάτος. Πάσα στο πλάι. Καβαδίας από κοντά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Ο νέος τρέχει, δεν προλαβαίνει, βασικά προλαβέ. Και μάλιστα πέταξε και την μπάλα στο σώμα του Φέγγις κάτου. Ο Μπολοτάκης είναι αυτός που θα βάλει την μπάλα μέσα. Ρεπάνης. Εκτελεί, δεν μπαίνει το καλάθι. Ψηλότερα ο Μπολοτάκης. Γαλάτης τον Μονέο στα 8 δευτερόλεπτα αυτός. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Ούλας τσεκάρει γύρω του. Πάει Ρεπάνης εκεί να τον πιέσει. Καρίκας. Δεν ήταν καλό το σουτ, φάνηκε. Πολύ ωραία πάσα του Μπολοτάκη. Θα την του Γαλάτη, με συγχωρείτε. Θα την κάνει ασίστ ο Νακόπουλος. Εξαιρετικά εκεί. Του σέρβιρε. Έτοιμο καλάθι ο Γαλάτης. 75-37 πλέον. Καθαρίζει το rebound σε δεύτερο χρόνο. Ο Γαλάτης, παίρνει ο Νακόπουλος. Φινεί στον Μπολοτάκη, θα του ξαναδώσει εκείνος.
Πίσω από τη γραμμή θα εκτελέσει ο Νακόπουλος. Επιθετικό rebound, μια ευκαιρία για τους Black Mamba. Ο νέος. Νέος του τριών πόντων μέσα αυτό. Ενώ έχει βρεθεί στο έδαφος ο Μονέος. Ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει. Πιάνει το πόδι τώρα. Το παίξει των γηπεδούχων. Θα σηκωθεί τώρα. Και δείχνει να πατάει καλά, πάλι καλά. Μπορεί να συνεχίσει. Πάρα πολύ ευχάριστα είναι αυτά. Έχει βάλει το τρίποντο, έχει και μια βολή να εκτελέσει καθώς έχει κερδίσει και το φάουλ. Μονέος. Στέγεται για δύο μέσα. 80-37. Το σκορ όλο και ανεβαίνει. Οι Black Mamba όλο και απομακρύνονται. Καρίκας άφησε στον Καβαδία, δεν μπορούσε εκείνος κόντρα σε δύο. Πέρασε η πάση για τον Ακόπουλο, αφήνει ωραία αυτό στον Μονέο για να προσθέσει δύο ακόμα πόντους στην φαρέτρα. 82-37. Της λέει αλλαγή τώρα ο Μονέος, θα πάρει την θέση του ο Ιφαντόπουλος. Εξαιρετική εμφάνιση σήμερα από τον Μονέο, γεμάτα στατιστικά και απόψε. Συνέχεια τώρα για τους, με τους Άλπινις να είναι στην επίθεση. Αστοχή ο Ποντίκας. Ρεπάνης. Έχασε. Πήρε ο Καρίκας από τον Ποντίκα για εκείνος με τη σειρά του τον Φραγκισκάτο. Πάει μπροστά μέσα, όχι ο Γούλας, είναι ένας χωρίτε. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 82-39. Ρεπάνης κάνει το βήμα πίσω αφού πρώτα ξεμαρκαρίστηκε με την ωραία προσποίησή του. Θα διεισδύσει, δεν πήγε πάρα στο καλάθι. Υπάρχει όμως φάουλ από τον Καραβή. Θέλει τώρα και την δεύτερη, θα την βάλει 84-39. Καράβης. Πήρε και πάλι, είδε την κίνηση του Γουλά. Ωραία, αυτός εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία, δεν καταφέρει όμως να πετύχει το καλάθι και τώρα ο Νακόπουλος έχει βρεθεί εκεί ανενόχλητος. Θα κάνει το 86-39. Καρίκας. Ποντίκας, 5,5 λεπτά ακόμα για το φιναλέ. Ένα σουτ μέσα απόσταση, όχι καλό από τον Ποντίκα. Νακόπουλος. Καλάτης. Πέρασε η πάσα κατευθείαν, ο Μπολοτάκης άφησε για τον Νακόπουλο. Αυτό στη συνέχεια εκείνος έκανε το λάθος. Τρίποδο εδώ, βιαστική απόφαση νομίζω από τον Καράβη. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια όμως, θα μου πείτε. Γαλάτης, Ιφαντόπουλος στην κορυφή. Πάει κοντά του να του δώσει το σκρίν ο Γαλάτης. Θα παίξει και πάλι με τον ψηλό. Ένα step back. Θα εκτελέσει για τρεις, δεν θα το βάλει. Είναι ευκαιρία όμως για τους Black Mamba. Ιφαντόπουλος θα το πάρει τώρα, σίδερο και από αυτόν. Και μάχες θα βγάλει νικητή τον Καραβή. Πρέπει να έχει χτυπήσει πάνω στον Μπολοτάκη μπαλά. Μέχρι και καλοχή είναι για τους Άλπινις.
Και λοιπόν με γούλα. Αρίκας. Σε έξω τρίποντο. Αστοχο από τον Καράβη και μαζεύει ο Φαντόπουλος Νακόπουλος και πάλι έχει φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά και πάλι δεν θα τον προλάβει κανείς, αλλά έχει και δεύτερη ευκαιρία αφού πρώτα στο έξε. 88-39. Γνώριμο αυτό το σκηνικό με τον Νακόπουλο να κάνει την κίνηση κατευθείαν στην άλλη ρακέτα με το που μαζεύουν το rebound οι Black Mamba και να τον βρίσκει κάποιος συμπαίκτης με μια μακρινή πάσα. Δεν θα γίνει τώρα. Το χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν αυτή την κίνηση πάρα πολύ στο παιχνίδι του Black Mamba. Και το καλό περίεργο είναι ότι πολλές φορές οι αντίπαλες άμυνες δεν έχουν τρόπο να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Το κάνουν πάρα πολύ καλά οι σημερινοί γηπεδούχοι. Πουλάς. Γυρίζει με το δεξί χέρι ο Μακρινός. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 88-41. 3 και 20 τώρα στο ρολόι, οδεύουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Φαντόπουλος εκεί πήρε πρώτου γούλα. Γαλάτης από την κορυφή, δεν θα σημαδεύσει σωστά ψηλότερα. Εκεί ο Νακόπουλος θα κοπεί από τον Καβαδί, αλλά έχουμε τζαμπολ. Κατοχή είναι έτσι κι αλλιώς για τους Alpinists. Συνέχεια τώρα με τον Καράβι να κατεβάζει. Αστοχή εκτέλεση. Μονέος. Πάνης προσποιήθηκε. Είδε τον Ιφαντόπουλο αυτός θα εκτέλεσε από την κορυφή. Ας το πω το αμαρκάριστο σουτ. Γούλας. Δεν θα περάσει η πάσα του. Καρίκας τώρα για τρεις. Σουτ αυτός. Μολωτάκης. Ιφαντόπουλος. Ανεβάζει ταχύτητα, τον κλείνει καλά όμως εκεί ο Γουλάς. Ο νέος σηκώνεται πιεζόμενος. Παραπερνάει και εκτός. Συνέχεια τώρα με τον Μακρίνο ενώ μπήκαμε στα τελευταία δύο λεπτά. Ωραία, πάσα εδώ του Γουλά, πανέξυπνη. Θα την αξιοποιήσει όμως ο Καράβης. Ο νέος θα πάρει. Και πάλι το ίδιο παιχνίδι από τους Black Mamba. Και πάλι θα βγει με επιτυχία αυτή η φάση. 90-41. Καράβης από το πλάι. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Ρεπανής. Ρεπανής τώρα θα περάσει στο κέντρο. Στάει ο Γαλάτης, θα πάρει. Φαντόπουλος. Θέλα να παίξει με τον Γαλάτη, απέφυγε τον Καρίκα, θα αποφύγει και τον Καράβη. Ο τελευταίος όμως θα υποπέσει το φάουλ. Και έτσι έχουμε βολές. Αστοχή στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό και επίσημα. Με τους Black Mamba να παίρνουν απόψε την νίκη. Να φτάνουν πλέον στο 3-0 και να ολοκληρώνουν έτσι την δουλειά τους στην φάση των όμιλων του Basketball Cup. ITT. Από την άλλη, Alpinists. Δεν θα τα καταφέρουν ούτε σήμερα, αλλά δεν θα καταφέρουν επίσης να πάρουν και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ωραία, πάνε στο μεταξύ.
προσθέτει άλλους 3 πόντους, 93-41. Τρίποντο από τον Καράβι, αυτός θα στοχίσει. Τελευταίες στιγμές λοιπόν στο παιχνίδι, δεν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινάλ λοιπόν εδώ στην Ζωφρία, η Black Mamba θα επικρατήσουμε το ευρύ 93-41 κόντρα στους Alpinists.